νέα καραβιά μεταναστών, 26 άτομα που είχαν ξεκινήσει από τον Τρομπρούκ της Λιβύης, έφτασαν τη νύχτα της Κυριακής στα νότια παράλια του Ηρακλείου. Καταφέρνοντα να αποβιβαστούν από τη μικρή βάρκα στην οποία βρίσκονταν για ώρε, βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στα απόκρημνα βράχια, με την παρουσία του στο σημείο να σημάνει συναγερμό στι αρχέ. Ένα περιστατικό θα έλεγα πάρα πολύ δύσκολο, διότι ήταν σε μια δύσβατη περιοχή, η οποία αυτοί οι άνθρωποι είχαν φτάσει και είχαν ανέβει στα βράχια και επιχείρησαν οι λιμενικέ αρχέ νότια τη Κρήτη για τη διάσωση αυτών των ανθρώπων. Λιμενικοί που έφτασαν άμεσα στην περιοχή, κατάφεραν να του μεταφέρουν με σκάφη στη στεριά, ενώ νωρί το μεσημέρι μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο, στο χώρο Φιλοξενία τη πρώην καταστάσεις του κτέλ, όπου θα παραμείνουν προσωρινά. Δεν υπάρχει καμία ενίσχυση ε, σε προσωπικό, που είναι πολύ σημαντικό. Πλέον ε, έχουν εξαντληθεί τα στελέχη του λιμενικού σώματο. Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε μέσα από τα στοιχεία ότι έχουμε τεράστιο αριθμό μεταναστών. Τα 26 άτομα ήταν μέσα σε ένα 48 ώρο το 8ο περιστατικό στην Κρήτη. Μόνο στα Χανιά τις τελευταίες δύο ημέρες έχουν φτάσει σε πέντε διαφορετικά περιστατικά, 228 μετανάστες και στο Ηράκλειο σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις 118 άνθρωποι. Συνολικά μέσα σε 48 ώρες 346 άτομα, αριθμός που ξεπερνάει το 400% αύξηση σε σχέση με το 2023. Φυσικά και μας ανησυχεί όταν έχουμε σχεδόν 500% αύξηση στις δροές, έτσι, το νούμερο έχει εκτοξευθεί ειδικά τον τελευταίο καιρό. Ε, Θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο του άντρε ε, του λιμενικού αλλά σίγουρα και στη διαχείριση αυτών των ανθρώπων. Πρέπει οι αρμόδιοι να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να σχεδιάσουν για την επόμενη μέρα, διότι βλέπουμε τα στοιχεία να μας τρομάζουν. Μέχρι σήμερα στις ακτές της Νότιας Κρήτης, το 2024 έφτασαν 3.680 μετανάστες, όταν συνολικά το 2023 ο αριθμός αυτός ήταν μόλις 798. Μια ανησυχητική αύξηση, η οποία δεν έχει όπως τόνισαν λιμενική, συνοδευτεί από την αντίστοιχη στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο πλέον εμφανίζει σημάδια εξάντλησης και καθαρά θεματήχη θεωρείται ότι μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί κάποιο ατύχημα. Το προσωπικό έχει εξαντληθεί. Είναι πιο αναγκαίο από ποτέ ότι πρέπει να ενισχυθούν οι λιμενικέ αρχέ με κόσμο και με ψυχοδυναμικό, που έχω πει, και με επιχειρησιακά μέσα. Μιλώντα στην Κρήτη, τη ο πρόεδρο των λιμενικών ξεκαθάρισε ότι πέρα από την ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό, κομβική σημασία ζητούμενο είναι και η επανίδρυση του λιμενικού σταθμού στο Καστρί τη Βιάνου. Έχουμε μία ε, ακτογραμμή περίπου 60 μιλίων, η οποία είναι. Από ιεράπαιτρα μέχρι καλού λιμένε, η οποία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα λιμενικό σταθμό. Ο αντιπεριφερειάρχη κοινωνική πολιτική και αλληλεγγύη, υπό το βάρο αυτή τη πρωτοφανού αύξηση του αριθμού μεταναστών που φτάνουν στην Κρήτη, ζήτησε από την πολιτεία για μία ακόμη φορά, εκτό από τα λόγια και τι δεσμεύσει, να προχωρήσει σε έργα. Καθώ, όπω σημείωσε, όλο το βάρο έχει πέσει σε Δήμου και Περιφέρεια, δίχω καμία στήριξη. Πράγμα άδικο, μια και μοιράζονται μόνο ευθύνε και όχι οι πόροι.